Τι έχεις να παρατηρήσεις το τελευταίο διάστημα από την αρχή διακυβέρνηση Μητσοτάκης τώρα? Κοίταξε να δεις, είναι εξαιρετικά ευχάριστο να κοιτάς το κεφάλι σου εκεί που καθόμαστε εμείς, μάλιστα, έτσι. Εντελώς δεξιά σε ό,τι αφορά τη θέση, εντελώς αριστερά για εσάς. Και να κοιτάς από την άλλη μεριά και να μην βλέπεις χρυσαυγίτες. Αυτό είναι καλό. Το παλέψετε όλοι όμως αυτό, έτσι. Το να ακούσω όμως έναν υφέρποντα χρυσαυγίτικο λόγο μέσα στη Βουλή, δεν το ξεφορτωθήκαμε. Το άσυλο. Δεν το ξεφορτωθήκαμε, όχι, όχι, όχι. Γιατί μιλάς? Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο καθένας μέσα στη Βουλή μπορεί να πλασάρει το ψάρι για κρέας και να νηστεύει. Δηλαδή, πόσοι χρυσαυγίτες παρουσίαζαν ως πατριωτισμό και εθνικισμό τη φασιστήλα τους, με τον ίδιο τρόπο βλέπεις αυτού του είδους τον υποκριτικό λόγο. Δηλαδή, κοίταξε, ένα αποτελεσματικό και επιτελικό κράτος, για να στο πω λίγο πιο απλά, δεν μπορεί να αφήνει, λες και είμαστε στο πτώμα του Έκτορα που το σέρνει ο Αχιλλέας, το πτώμα μιας κοπέλας μία νύχτα με φύλαξη στην Ικαρία, μέχρι να πάει ιατροδικαστής. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δεν έφυγε με αεροπλάνο, ιατροδικαστής ή με ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή, από το κοντινότερο νησί, γιατί έπρεπε να πάει από την Αθήνα, γιατί αυτό πάρτε το και διευρύνετε το στον τρόπο με τον οποίο η εντύπωση για τη χώρα που φτιάχνετε, που τόσο πολύ κόφτονται για εθνικό αφήγημα, στο εξωτερικό, όταν έχεις στο 2019 αφύλαχτο πτώμα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλοκαίρι, δεν με ενδιαφέρει αν δεν υπάρχει προσωπικό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Διότι το καλοκαίρι δεν παραλύουν τα κράτη, δεν παραλύουν οι υπηρεσίες, υποτίθεται ότι υπάρχει επαρκές προσωπικό που δεν υπάρχει πουθενά. Ελάχιστοι εργαζόμενοι βγάζουν πέρα δουλειά για 15 και για 20, γιατί αυτό είναι το μοντέλο και γιατί, εντάξει, ο καπιταλισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία. Έλα να σου πάω λίγο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να σε πάω σήμερα, συζητάτε το θέμα του ασύλου, διαφωνείτε. Μα δεν συζητάμε μόνο το θέμα του ασύλου. Κοιτάξτε, δείτε, η κυβέρνηση Τσίπρα έμεινε στην ιστορία και θα μείνει στην ιστορία σαν η κυβέρνηση η οποία διεξήγαγε δημοψήφισμα για πρώτη φορά από την εποχή της βασιλείας, το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε βασιλιά δηλαδή, και έκανε μια θεαματική κολοτούμπα και μετά από 17 ώρες διαπραγμάτευση γονάτισε στα μεγάλα συμφέροντα ο κύριος Τσίπρας. 99 χρόνια δύσμευση. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μια νεοπαγή, νεοεκλεγήσα, αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία παίρνει την απλή αναλογική και τη φέρνει στα μέτρα μέσα στα δημοτικά συμβούλια του μπασταρδεμένου και περίπλοκου συστήματος που τάχα μου δήθεν παρουσίασε ως απλή αναλογική η προηγούμενη κυβέρνηση. Λέει όμως ότι δεν θα μπορούσε να διοικηθεί. Μα βλέπω μία συνένεση η οποία είναι τραγική. Να σου πω κάτι. Δεν θα μπορούσε να διοικηθεί. Και πού ήταν η αντίσταση όταν γινόταν αυτό σε τελευταία ανάλυση? Έγινε. Σε ιδεολογικό επίπεδο. Όχι, η αντίσταση. Έγινε στη Βουλή. Δεχτήκαν όλοι να βγάλουν δημάρχους με άλλο σύστημα και δημοτικά συμβούλια με άλλο σύστημα. Μα το πέρασε με πλειοψηφία μέσα στη Βουλή σου. Ωραία. Λοιπόν, θες να σου πω τώρα ότι είστε κάτι καινούριο? Τι προσπαθώ να σου πω? Ότι αυτό που ήρθε είναι συνέχεια. Ότι δηλαδή το μακρύ χέρι του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Όχι, άλλο λέει. Λιάννα, δεν θα μπορούσαν να διοικηθούν όμως οι Δήμοι. Γι' αυτό προχωράει η Νέα Δημοκρατία. Σου απαντώ. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Λαοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιστέκονται σε τίποτα και απλώς καίγονται για το πώς θα τους διοικήσουν, ποιοι θα τους διοικήσουν με οποιοδήποτε τίμημα, δεν είναι λαοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Είναι πρόβατα που θέλουν να μην τους ταράξει το μαντρί. Δεν μπορείς να παρουσιάσεις τον ελληνικό λαό έτσι και την ίδια ώρα να του πλασάρεις και εθνικό αφήγημα για το 1821. Κορμάκια πέσανε για το 1821. Το πρόβλημα είναι ποια κορμάκια πέσανε το 1821. Εγώ αναρωτήθηκα στη Βουλή, ακόμα και σε αυτό πώς θα πάμε. Για πες μου. Μαζί θα πάμε. Πόσοι από εσάς ξέρουνε? Όλους εκφράζει το 1821 και τα 200. Όλους θα μας εκφράζει. Σοβαρά, όλους μας εκφράζει, μας εκφράζει με τον ίδιο τρόπο. Η επανάσταση δεν ήταν εθνική. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια σκέψη. Με την ίδια σκέψη, με τις ίδιες πληροφορίες. Όχι, όχι, όχι. Με τις ίδιες κουβέντες, με τις ίδιες διαδικασίες, με την ίδια εκτίμηση της ιστορίας. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ουδέτερος τρόπος να κοιτάξει κανείς την ιστορία? Κανείς, όχι, δεν και δεν την κοιτάει από πολιτική σκοπιά. Όμως το αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση, είναι ότι καταφέραμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Εσύ λες απελευθέρωση. Είσαι σίγουρος ότι είναι απελευθέρωση? Τι είναι? Δεν κατάλαβες, απελευθέρωση από ποιον? Τον τουρκικό ζυγό. Ναι. Απελευθέρωση ουσιαστική του λαού υπήρξε ποτέ? Εδώ το δάνειο το ξεπληρώσαμε μόλις πριν από μερικά χρόνια. Εδώ είχαμε εμφυλίους που δεν τους διδάσκουμε στο σχολείο. Εμφύλιο είχαμε στη διάρκεια της Επανάστασης. Εμφύλιο. Αυτή τη στιγμή μιλάτε για το δίκαιο και μιλάτε για βαβαρικό δίκαιο, για γαλλικό δίκαιο εμπορικό, για αγγλικό ναυτικό, για χίλια δυο και μιλάτε για ένα Καστελόριζο το οποίο απειλείται.
Και απειλείται τώρα. Από ποιους απειλείται ο Καρτελόριζο? Σαν σήμερα έπεσε η βόμβα στον Αγκασάκη. Και ήταν δεύτερη βόμβα. Που δεν εξαρτιόταν με τίποτα, με τίποτε απολύτως για την έκβαση του πολέμου. Η έκβαση του πολέμου από αυτό. Με τίποτα όμως. Για να είμαστε σοβαροί, με τίποτα. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεγάλες δυνάμεις, ορίονταν ότι η Ιαπωνία ήταν ήδη στα πρόθυρα της ήττας, είχε χάσει. Και παρά τα αυτά μιλάτε για το μεγαλύτερο μαζικό έγκλημα της ανθρωπότητας. Και κλαίμε για το πόσα λεφτά έχασε ο Μπέζος προχτές εξαιτίας του εμπορικού πολέμου του Τραμπ και για το αν είχε μακελιό με 20, 30, 40 νεκρούς στο Οχάιο και δεν ξέρω πού αλλού στις ΗΠΑ. Βάζεις τώρα ένα θέμα με που μίλησες για το Καστελόριζο και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα διεθνή τα παρακολουθείς και τα ξέρεις και δει τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Φοβάσαι? Θα ανεβάσουν πολύ το συνέδριο. Εγώ φοβούμαι ότι. Και πώς πρέπει να αντιδράσουμε, πες μας. Περάσαμε σε εκείνη τη φάση. Το πώς θα. Να μου το απαντήσεις εσύ που πιστεύεις ότι εθνικά απελευθερωθήκαμε το 1821. Δεν είμαστε διαπελευθερωμένοι. Χωρίς μεγάλες δυνάμεις, χωρίς τίποτα. Τι μιλάμε, ελληνικά να δω, μιλάμε. Ποια στον μας επιτεθεί. Ποιος εχθρός μας επιτίθεται. Τούρκοι ήταν και το 21, Τούρκοι είναι και τώρα. Ναι. Μόνο που τώρα είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Ναι. Παρακαλώ. Φοβάσαι ότι θα. Για να μου πει κάποιος, ποιος θα κλιμακώσει. Είναι σαν να με ρωτάς εμένα να σου δώσω συμβουλές πώς θα κλιμακώσεις την απάντησή σου, αν σου σηκώσει κεφάλι μέσα στο σπίτι σου ο σύμμαχος, αδερφός σου και συνεταίρος σου στην εταιρεία. Γιατί εταιρεία είναι. Εταιρεία είναι ο κόσμος, είναι εταιρεία. Και τα οικόπεδα, τα θαλάσσια είναι εταιρεία. Και οι εταιρείες ενδιαφέρονται. Ποιες εταιρείες, οι εταιρείες δεν αποτυγχάνουνε. Τα συστήματα, τα ασφαλιστικά δεν αποτυγχάνουνε. Πώς φτάσαμε στην κρίση στην Αμερική. Οι Τούρκοι βάζουν το θέμα στην εκμετάλλευση των αποθεμάτων των υδρογονανθράκων. Και σου φαίνεται να έχουμε αντισταθεί πάρα πολύ. Του έχουμε πει όχι, του το έχουμε διαμηνήσει, ότι αυτό δεν γίνεται. Άξιο, δες. Εγώ αυτά τα όχι ξέρεις που τα γράφω. Στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, δεν φοράω τσαρούχια, γιατί είναι ο 21ος αιώνας. Λοιπόν, τα γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, γιατί έχω δει κολοτούμπες ήδη ως δείγματα γραφής από την καινούργια κυβέρνηση και από την προηγούμενη. Εδώ θα καταργείται το γραφείο του Πρωθυπουργού και τώρα το γραφείο του Πρωθυπουργού πήρε την κυρία Μαρία Αντωνίου. Πλάκα μου κάνετε. Πλάκα μου κάνετε. Εδώ μιλάμε για εξυγχρονισμό του κράτους και εξυγχρονισμό του κράτους συνίσταται σε τι, για να καταλάβω σε τι. Στον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η εκτέλεσή σου. Έτσι όπως θα δείτε, γιατί η εκτέλεσή σου θα προχωρήσει. Η εκτέλεσή σου θα προχωρήσει. Με ποια έννοια. Για να το δούμε λίγο πιο πέρα. Τι εξυγχρονίζεται. Και γίνεται ηλεκτρονικό. Εμένα δεν με απάντησε κανένας εδώ που τα λέμε. Backup, ποιος θα έχει. Ποιος θα το φυλάει το backup σε περίπτωση blackout. Θα μένουν στις αρχές του δημοσίου. Όχι καλά, οι ιδιώτες θα τα φυλάνε. Οι ιδιώτες θα τα φυλάνε. Αφού παίρνεις τώρα ένα security και τον κάνεις αρχηγό της ΕΥΠ. Τι μου συζητάς τώρα. Όλα ιδιωτικά θα είναι. Λοιπόν, διαφωνείς και αυτό. Έλα, πάμε λίγο στο επίμαχο όμως παρακαλώ. Πώς να μην διαφωνήσω. Λοιπόν. Με όλα διαφωνώ. Με το άσυλο δεν θα διαφωνήσω. Α, αυτό θέλω να σου πω. Έλα. Μα δεν θα διαφωνήσω. Με θες να πας στο άσυλο γιατί νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο. Σαν το τσιγάρο. Ναι. Στο τσιγάρο που δεν υπάρχει ένας χώρος να πάνε οι καπνιστές από μόνοι τους να μοιράζονται την αμαρτία τους, ας πούμε. Έτσι. Να πάνε και να αντιμετωπίζονται ως μειονότητα. Άμα το δεις, εγώ δεν μιλάω για να καπνίσεις σε δημόσιους χώρους, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε τέτοια πράγματα. Όχι καθόλου. Αλλά αυτός ο διωγμός, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολος. Σκέψου ότι δεν θεωρείται δημόσιος χώρος ο χώρος στον οποίο επιτρέπεται η χρήση του υποκατάστατου μεθαδόνη και είναι και φυλασσόμενος. Ναι. Και τον πληρώνεις. Και μετά θα συζητήσουμε για το τσιγάρο. Για να σε πάω σε αυτό το πράγμα, έτσι να δεις. Ναι. Για να σε πάω στην ουρά που θα μου τα λύσει όλα ηλεκτρονικά. Δεν είμαστε κουτί. Βλέπουμε πέντε πράγματα. Το να πας στην καθημερινότητα να διορθώσεις 2, 3, 5, 7 πράγματα. Δεν σημαίνει. Αν δεν τη ρωτήσει, δεν θα σταματήσει. Άρα βλέπετε και αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια είναι συνάρτηση του. Ποιο μπορεί να τηλεφωνήσει για να μπει μέσα ο αστυνομικό. Τι πρέπει να γίνει. Πού είναι το πρόβλημα, εσείς. Έχετε δει του φοιτητέ πώ φέρονται στο πανεπιστήμιο. Ναι. Έχετε δει ότι το ΕΚΠΑ για το οποίο αυτό μιλάτε σήμερα, τώρα για παράδειγμα, να το πάρω γιατί σήμερα το είδα, είναι στα 100 καλύτερα επερευνητικά πανεπιστήμια του κόσμου και πάει λέγοντα. Μα πώ μα προέκυψε αυτό. Καταρχήν το άσυλο τι είναι, κάτι που παρασχέθηκε έτσι δώρο, μπόνους, είναι σαν τις 50 έδρες που κάνουν κυβέρνηση. Για να δούμε τώρα γιατί μιλάμε για πλειοψηφίες, για απλές αναλογικές, αν μπορείς να κυβερνηθείς, δεν μπορείς να κυβερνηθείς. Η αλήθεια είναι θέλετε να καταλήξετε παντού σε κάτι που θέλει μπόνους για να κυβερνηθεί. Ποιο είναι το μπόνους στα πανεπιστήμια για να κυβερνηθούνε. Ποιον ενοχλεί η έλλειψη δυνατότητας να προστατευτεί το πανεπιστήμιο από το ίδιο. Θέλουμε ταυτόχρονα. Αυτοδύναμα πανεπιστήμια τάχα μου διεθνή οικονομικά, δηλαδή να βγαίνουν μόνο τους να ψάχνουν λεφτά. Μόνο τους να ψάχνουν τα πανεπιστήμια λεφτά.
Μόνο τους να παίρνουν λεφτά από τους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά. Να παίρνουν λεφτά από τους φοιτητές για τα προπτυχιακά. Να σου λένε ότι είναι δωρεάν η παιδεία. Να συνδέεται με την επιχειρηματικότητα και το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μην υπάρχει συλλογική ή άλλη αντίδραση. Αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση όμως να λύσει τα ζητήματα των έκνομων πράξεων. Ναρκωτικά, παραεμπόριο, βιασμοί και όλα αυτά τα οποία γίνονται σε ορισμένα πανεπιστήμια. Δηλαδή, τώρα, όχι σε όλα, σε μισό λεπτό. Έτσι, μισό λεπτό. Να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για τους παραβατικούς, να τους μαζεύει η αστυνομία. Η πρόσβαση των παραβατικών στα πανεπιστήμια είναι υπόθεση της πολιτείας από τα έξω. Πώς? Δεν είναι υπόθεση του πανεπιστημιακού ασύλου. Συμφωνώ. Πώς προστατεύεις? Δεν είναι υπόθεση του πανεπιστημιακού ασύλου. Ωραία. Το πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές δεν είναι στο σύνολό τους. Πάρτε τον αριθμό των φοιτητών. Έτσι όπως παρουσιάζεται το άσυλο, είναι σαν να είναι άντρο ανομία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι άντρο ανομία και το πανεπιστήμιο από το οποίο έχει βγάλει τους γιατρούς που σε κουράρουνε, τους δικηγόρους που σε υπερασπίζονται και τους μηχανικούς που λένε ότι κινδυνεύουν και φοβούνται να πάνε μέσα στα πανεπιστήμια. Και τι έκαναν για αυτό το πράγμα οι καθηγητές? Τίποτα. Πότε φώναξαν οι καθηγητές στην αστυνομία? Ποτέ. Με βάση τον υπαρκτό νόμο, σου λέω εγώ, ή τις ποτέ, αρχές, γιατί φοβούνται. Όταν συνειδητοποιούσαν. Και επειδή φοβούνται θα έχουν μπάτσο να τους φυλάει μέσα στο πανεπιστήμιο. Μου κάνεις πλάκα. Φοβούνται. Φοβούνται, και δηλαδή αυτό το πράγμα. Και οι πολίτες φοβούνται. Ωραία, και οι πολίτες φοβούνται. Μπορεί να λυθεί, να φοβούνται να πάνε στο σπίτι του στον δρόμο το βράδυ. Τι θα κάνουμε τώρα, θα αστυνομοκρατήσουμε τι? Ποια είναι η σε λύση, ποιο λοιπόν βαθμό? Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι πανεπιστήμιο το οποίο έχει κονδύλια, φοιτητικές εστίες, φοιτητές με συνείδηση πολιτικής. Για ποια πανεπιστήμια μιλάμε? Αυτές σου λέω. Υπάρχουν φοιτητικές εστίες. Υπάρχει κλίμα πανεπιστημίου με φοιτητικές εστίες. Οι φοιτητικές εστίες είναι. Ούτε για ποντίκια. Ναι. Ούτε για ποντίκια. Σε αυτά, αυτούς τους φοιτητές ποιος τους προστατεύει? Πείτε μου, αυτούς τους φοιτητές ποιος τους προστατεύει? Θα τους προστατέψει η αστυνομία? Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι εγκαταλελειμμένη η παιδεία επί της ουσίας και πρέπει να φτάσει στην εσχατιά της να σιγουρευτεί η μουγκαμάρα για να περάσει ως φτηνό αντικείμενο σε ιδιωτικά χέρια. Λοιπόν. Για να περάσει και ως κρατική παιδεία σε ιδιωτικά χέρια. Μάλιστα. Πόσοι Έλληνες δεν πάνε διακοπές φέτος? Αρκετοί. Παραπάνω πάνω στους δύο. Εσύ θα πας. Μιλάτε για πανεπιστήμια. Εγώ θα φύγω να πάω στη βάρκα μου αν καταφέρω 10 μέρες. Ωραία. Έρχομαι και ρωτάω ένα πράγμα πάρα πολύ σοβαρό. Να κλείσουμε, έλα, σε αυτή τη χώρα που μιλάτε, σε αυτή τη χώρα που μιλάτε, με αυτή την κατάσταση την οικονομική και με αυτό το άσυλο, υπάρχει μια κατηγορία πολιτών η οποία είναι σε ένα άσυλο που ξεπερνάει και τα όρια της φαντασίας. Το 21% της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι ελληνικής πλειοκτησίας. Και το 53% στην Ευρώπη. Σήμερα το διάβαζα. 53% κάθε καράβι εμπορικό που φέρνει τάλαρα και λεφτά είναι ελληνικό. Με αυτή τη δύναμη την ναυτιλιακή, όταν μιλάτε για το 21 και τους πλειοκτήτες του 21, έτσι, και τα 1000 πλοία και τα χρυσά τάλιρα του 21. Έλα, Γιάννη. Γιατί εκεί βγάλαν πολλά λεφτά οι εφοπλιστές από τους Νεπολεόντιους πολέμους και μετά τα ρίξανε στην Επανάσταση. Ας την ιστορία, έλα να κλείσουμε. Δεν έχω εγώ να αφήσω την ιστορία. Η ιστορία, όταν πάτε να μου τη συνδέσετε με νομοσχέδιο και με νόμο και υποχρεώνεται με νόμο να εξεταστεί η ιστορία, μάλιστα, δεν μπορώ να την αγνοήσω, γιατί είναι το μέλλον. Καλές διακοπές. Καλής Παναγιάς, αν είναι δυνατόν αδιατάρακτης, γιατί προσφέρετε, και να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να καυχόνται όταν σύγχρονα πτώματα σύρονται αριστερά και δεξιά και από μια ανεπάρκεια και σαπίζουν στον καλοκαίρι. Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι και καλό από καλό καιρό.